Νέος χώρος, νέο setup, νέο στούντιο. Νέα πράγματα ξεκινάνε από αυτό το βίντεο και μετά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like. Νομίζω αυτό το έχουμε βαρεθεί όλοι. Ένα follow και ένα like γιατί βοηθάει πολύ και φυσικά δεν ξεχνάς όλα τα link που θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πραγματικά βοηθάει πολύ. Οπότε δεν σας είναι κόπος, πάτε κάτω και πατάς το κουμπί της εγγραφής αν θέλεις και εσύ τέτοιου είδους περιεχόμενο. iPhone tips, MacBook tips, Apple tips και ό,τι έχει να κάνει γύρω το οικοσύστημα. Επίσης δεν ξεχνάς, κάτω στην περιγραφή θα βρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι, το dimitrio.gr για να μην χάνεις νέα και φυσικά το Instagram για να βλέπεις το πώς εξελίσσεται όλο αυτό που συμβαίνει γύρω από αυτά τα κανάλια. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε λοιπόν κάτι το οποίο περιμέναμε καιρό να έρθει και στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό γενικότερα σαν εφαρμογή υπάρχει, αλλά την θέλαμε κι εμείς. Και δεν είναι άλλη από το Apple Support. Θα μου πεις τώρα τι μπορείς να κάνεις με το Apple Support. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και είναι μια εφαρμογή την οποία πραγματικά χρειαζόμασταν. Έχω γράψει άρθρο στο dimitrio.gr που σας έλεγα το τι κάνει και είχαμε πει ότι το δούμε σε βίντεο. Έφτασε ώρα λοιπόν και θα δούμε το Apple Support. Η εφαρμογή του Support ή αλλιώς υποστήριξη, όπως είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά, την ανοίγεις και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα συνεργάζεται με το Apple ID σου, που κάνεις login με το Apple ID σου και σου λέει τις συσκευές τις οποίες έχεις, τουλάχιστον αυτές που έχουν μπει τελευταία το Apple ID σου. Από κάτω μπορείς να κάνεις διαχείριση των συνδρομών σου, αν πατήσεις σου ανοίγει τις συνδρομές, τις οποίες έχεις κάνει login στο Apple ID, όπως Apple Music ή Apple TV ή οποιαδήποτε άλλη συνδρομή έχεις με την Apple. Εδώ βλέπετε ότι για μένα είναι κοινή χρήση με οικογένεια, οπότε δεν έχω καμία συνδρομή στο όνομά μου, γιατί είναι κάποιος άλλος ουσιαστικά αυτός που διαχειρίζεται τις συνδρομές μας και είμαστε μέλη της οικογένειας. Οπότε εμένα δεν βγάζει κάτι εδώ. Αν έχεις εσύ κάποια συνδρομή στο όνομά σου, θα την βρίσκεις εδώ πέρα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ εύκολα επαναφορά συνθηματικού. Παρόντας επαναφορά συνθηματικού, πατάς για ποιο από τα δύο συνθηματικά θέλεις ή για ποιο από το Apple ID θέλεις και πατάς πολύ εύκολα συνέχεια. Φυσικά έχει δικλείδα ασφαλείας παρακάτω και σου λέει μπλα μπλα μπλα, οπότε λίγο πολύ θα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι και λίγο πιο ευαίσθητο για να το κάνεις εύκολα. Πάντως η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη αν σε περίπτωση είσαι κάτοχος του Apple ID του συγκεκριμένου, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κάνεις επαναφορά. Έλεγχος κάλυψης από κάτω σου λέει μπορείς να δεις τις εγγυήσεις. Μπορείς να πατήσεις καταχώρηση σηριακού αριθμού και μπορείς να δεις πότε λύγει ο τάδε χύψη σηριακός αριθμός ή μπορείς εύκολα να πατήσεις τη φωτογραφική και να το φωτογραφίσεις. Αυτό που είχαμε δει με μια σελίδα που μπορείς να αναζητήσεις τους σηριακούς αριθμούς πλέον γίνεται και από αυτήν εδώ πέρα. Από κάτω βλέπετε ότι έχει λήξει κάλυψη σε όλες τις συσκευές τις οποίες έχω εγώ συγκεκριμένα από την Apple. Δηλαδή έχει λήξει ένας χρόνος εγγύησης που έχω εγώ. Από κάτω είναι οι συστάσεις που αν τις πατήσεις σου λέει κάποιες οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Παρακάτω σου έχει το iCloud Plus, είναι οι υπηρεσίες τις οποίες έχεις εσύ στην κατοχή σου ή το Apple One που έχω εγώ στην κατοχή μου, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade. Είναι τις συνδρομές που είχαμε πει ότι έχουμε στην οικογένεια, είναι όλες εδώ πέρα κάτω. Παρακάτω βλέπεις τα περισσότερα προϊόντα, όπως επίσης ασύρματη δικτύωση, διαμόρφωση και ρύθμιση παραμέτρων, προβλήματα συνδεσιμότητας με το Wi-Fi. Από κάτω λέει κάλυψη εξοπλισμού, σας βγάζει έγγραφα προγράμματος Apple Care, ακύρωση προγράμματος Apple Care, διόρθωση ημερομηνίας αγοράς ημερομηνία λήξης και ούτω καθεξής. Μπορείς να πας παραδίπλα που σου λέει χρεώσεις και συνδρομές, είναι οι συνδρομές που έχεις εσύ και πληρώνεις ή μπορείς να βγάλεις δροκάρτες ή μπορείς να δεις κάτι που έχεις αγοράσει ή έχεις χρεωθεί από την Apple, θα βρίσκεται εκεί. Φυσικά έχει το App Store που επίσης το App Store σου έχει συνδρομές και τις αγορές που έχεις κάνει, που αν εγώ πατήσω βγάζει κάποιες επιλογές τις οποίες μπορώ να επιλέξω και να τσεκάρω. Κατεβάστε την, τσεκάρετε την, είναι πάρα μα πάρα πολύ βολική. Και φυσικά έχει και άλλες όπως iPad, iPhone, iPod και ούτω καθεξής. Αν πατήσεις iPhone, σου βγάζει επισκευή λυκού και ζημιά, απόδοση της συσκευής, συνδρομές και αγορές και ούτω καθεξής. Αν πατήσεις επισκευές και υλικό, σου βγάζει σέρβις μπαταρίας, ραγισμένη οθόνη και αν το πατήσεις, σου βγάζει εντοπισμός λέξης δεδομένων τοποθεσίων service. Αν εγώ το πατήσω, μου βγάζει χωρίς πάροχο, Vodafone, Cosmote και Wind. Αν πατήσω χωρίς πάροχο, μου βγάζει τις κοντινότερες τοποθεσίες που έχω εγώ στην περιοχή μου για να πάω να κοιτάξω και να φτιάξω το τηλέφωνό μου. Κάνει search την περιοχή με βάση το GPS και σου λέει ποιες είναι οι πιο κοντινές.
Μπορείς φυσικά να κάνεις κλήση επικοινωνία με τα κεντρικά της Apple, της Ελλάδας, της Αθήνας και να σου πουν περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, αν εγώ πατήσω iPhone, βλέπετε ότι μας βγάζει από κάτω απόδοση συσκευής, συνθηματικά και ασφάλεια, ενημέρωση. Είναι όπως είναι το ίδιο που ήταν και πριν, αλλά αν το πατήσεις θα βγάζει και έτσι. Οπότε εγώ να πατήσω απόδοση συσκευής, μου λέει απόδοση μπαταρίας. Αν το πατήσω, μπορώ πάρα πολύ εύκολα να τσεκάρω πώς είναι η απόδοση της μπαταρίας μου. Πατάω έλεγχος τώρα, το κακό, η μπαταρία. Που όλοι έχετε πρόβλημα και όλοι λέτε για την μπαταρία. Κάνει έλεγχο, μου λέει ότι η μέγιστη χωρητικότητα είναι στο 99% και η απόδοση είναι φυσιολογική. Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 80% υψηλότερη και η απόδοση κορυφής είναι φυσιολογική. Δείτε μερικές συμβουλές για την μπαταρία. Και πατά συνέχεια. Εμένα λέει ότι είναι στην δυνατότερη απόδοση κορυφής αυτή τη στιγμή το κινητό μου και ότι έχω 91% υγεία μπαταρίας. Πατάω τέλος. Μπορώ να ξαναπατήσω απόδοση συσκευής και λέει ότι η οθόνη έχει παγώσει, δεν ανταποκρίνεται. Αν το πατήσεις, σου βγάζει έβρεση των βελτιώσεων. Από κάτω σου λέει αν το iPhone δεν ανταποκρίνεται, αν το iPhone ή το iPad έχει αργή απόδοση. Μπορείς να πατήσεις και σου δίνει συμβουλές για το πώς μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό που έχεις. Κλείσιμο μιας εφαρμογής που δεν ανταποκρίνεται, σου λέει ακριβώς το τι να κάνεις ανάλογα τη συσκευή που έχεις. Σου λέει αν έχεις iPhone 8, iPhone X ή νεότερο μοντέλο. Παρακάτω σου λέει η εφαρμογή δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο. Πατάς και σου βγάζει επίσης κάποιες έξτρα λειτουργίες ή οδηγίες για το πώς να μπορέσεις να το διορθώσεις. Εάν πατήσεις επικοινωνία κλήση, σου βγάζει τα δύο τηλέφωνα της περιοχής σου. Γενικότερα, πολλοί με έχετε ρωτήσει κατά καιρούς ποιο είναι το τηλέφωνο της Apple, πλέον το βρίσκεις και από εδώ πέρα. Σου λέει ότι ο ωράριο λειτουργίας είναι 9 με 5, Δευτέρα έως Παρασκευή. Το 210-399-60 είναι το τοπικό τηλέφωνο ή το 844-14-54-54-17. Εσείς παίρνετε το 210, είναι τηλέφωνο Αθήνας και χωρίς χρέωση από σταθερό, αν έχετε απεριόριστα σταθερά, μπορείτε παρά τηλέφωνο να πάρετε τηλέφωνο. Είναι εξυπηρετικότατη. Αν δεν σας βολεύουν αυτές οι λειτουργίες που έχει για να σας βοηθήσουν. Μπορείς να πατήσεις ποιότητα οθόνης, επίσης σου δίνει κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όμως να σχολιάσουμε για τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ότι μπορείς να δεις τα συνθηματικά και την ασφάλεια. Εάν πατήσεις ξέχασα το συνθηματικό ή η συσκευή μου είναι απενεργοποιημένη, μπορείς να κάνεις ενημέρωση και φεδρικό αντίγραφο. Πατάς ενημέρωση iOS και σου δίνει οδηγίες για το πώς μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κάνεις ενημέρωση ή να ενημερώσεις από εδώ πέρα το τηλέφωνό σου. Εμένα μου λέει εδώ πέρα το άρθρο ότι χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση. Πατάς εδώ και σου γράφει το που πρέπει να πας για να κάνεις update. Δημιουργείς εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής πριν κάνετε update, συνδέθετε μέσω Wi-Fi, πηγαίνετε εκεί και θα κάνετε ενημέρωση της συσκευής. Κατεβαίνεις στα κάτω και σου λέει οδηγίες ακριβώς για το πώς μπορείς να κάνεις τις απαραίτητες διαδικασίες. Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται ή δεν είναι απενεργοποιείται, μπορείς να το πατήσεις και να σου πει τις έξτρα οδηγίες. Από κάτω σου γράφει ακριβώς πώς μπορείς μέσω iTunes να το κάνεις και μέσω Windows υπολογιστή, αν δεν θες να το κάνεις από το κινητό σου. Οπότε είναι μια εφαρμογή την οποία πραγματικά πρέπει να την έχουμε όλοι στο κινητό μας για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε περισσότερο. Αν πατήσεις περισσότερα, σας βγάζει για όλες τις εφαρμογές της Apple, τις οποίες συνεργάζεται το κινητό σας. Χώρος αποθήκευσης, χάρτες, φωτογραφίες, φόρτιση. Αν το πατήσεις, σου λέει πώς μπορείς να κάνεις τη βελτιστοποιημένη φόρτιση και πώς θα μπορείς να προσέξεις το κινητό σου ανάλογα τη φόρτιση που κάνεις. Επίσης, αν σε περίπτωση δεν ξέρεις τι ακριβώς έχεις ή δεν έχεις βρει στο Apple Support μέσα αυτό που θέλεις, μπορείς να πας και να πατήσεις πείτε μας τι συμβαίνει. Τους γράφεις ένα μήνυμα, παράδειγμα ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης ή ας πούμε έχω αυτό το πρόβλημα, ή μπορείς να πατήσεις και να το απαγορεύσεις. Πατάς επόμενο και στέλνετε στο Apple Support και επικοινωνούν μαζί σου για να μπορέσεις ουσιαστικά να λύσεις το πρόβλημά σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου άρεσε για αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά βοηθάει πολύ. Κάτω στην περιγραφή θα βρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι και φυσικά δεν ξεχνάς dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.